Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Τον μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο. Στην μπασκετική ζώνη του Λίμπερο. Κάθε μέρα εδώ, 8 με 10. Τα λέμε μπασκετικά. Συζητάμε για ό,τι έχει να κάνει με την πορτοκαλί θεά και όχι με την ασπρόμαυρη, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον τις άλλες μέρες. Ασπρόμαυρη παλιά, τέλος πάντων. Την άσπρη, να το πω έτσι. Μονοπολεί το ενδιαφέρον τις άλλες ώρες. Οπότε αυτό το δύο είναι το δικό μας, το μπασχετικό. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και σήμερα έχουμε να αναφερθούμε σε διάφορα πράγματα που γίνονται. Τα λέγαμε και χθες ότι μπορεί να μην υπάρχει αγωνιστική δράση στην Α1, αλλά υπάρχει πλήρης δράση με τα play-off της Ευρωλίγκα, πλήρης δράση με τα play-off του NBA. Έχει ανοίξει το ματάκι μας λίγο, είναι η αλήθεια, μπασκετικά, καθώς αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σεζόν. Αυτό είναι το κομμάτι της σεζόν που κρίνονται όλα, οπότε ό,τι και να έχεις κάνει στην κανονική περίοδο, αν σε αυτό το κομμάτι δεν είσαι αυτός που πρέπει, δεν μετράει τίποτα. Και σήμερα φυσικά με παιχνίδια, τα δεύτερα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Είναι σε εξέλιξη το CSKA Χιμ και ο Ρωσικός Εμφύλος, είναι στο 18-14, έχει ξεκινήσει η πρώτη περίοδος. Λίγο πιο μετά, σε 9 και 4, το Τζάμπολ στο ΑΚΑ, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ. Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 95-67, υποδέχεται η Ρεάλ σήμερα στο δεύτερο μάτς. Αν καταφέρει να κερδίσει και σήμερα, σίγουρα κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με απουσίες, με τραυματισμούς, του προκύπτουν και άλλα θέματα. Και χθες απέναντι σε μια ομάδα η οποία, όποιος την έχει παρακολουθήσει όλη τη σεζόν, έχει καταλάβει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην έχει τα πολύ μεγάλα συμβόλαια που μπορεί να έχει η Φενέρ, μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, η Ρεάλ. Αλλά η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους είναι μια πολύ ψαγμένη όσον αφορά επιλογές ομάδα. Και επίσης παίζει όλη τη σεζόν σταθερά πολύ καλό μπάσκετ. Δεν έχει φτάσει τυχαία στους 8. Δεν έχει φτάσει τυχαία στο να διεκδικήσει κανονική περίοδο το πλεονέκτημα έδρας. Και ούτε τυχαία έφτασε χθες στην νίκη. Βέβαια, η άποψή μας είναι δεδομένη. Την έχουμε πει χιλιάδες φορές, την επαναλαμβάνουμε ξανά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν τα μάτια είναι κλειστά στο τέλος, θέλει και τύχη. Χθες η Ζαλγκύρης είχε και τύχη με τη φάση στο τέλος με τον Σπανούλη που γλίστρησε. Ένα Σπανούλη που ήταν καταπληκτικός, ο μοναδικός του Ολυμπιακού που ήταν έτσι στο επίπεδο που έπρεπε για να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο αντίπαλο. Γλίστρησε ο Μάτζερ, σα το έχει πει και το μάτι στην παράτηση. Εκεί η Ζαλγκύρης ήταν πιο έτοιμη και νομίζω ότι είχε και πιο καθαρό μυαλό για να πάρει το παιχνίδι. Το πήρε, έκανε το break, προηγείται με 0-1. Ο Ολυμπιακός πρέπει σε πρώτη φάση αύριο να ισοφαρίσει και έπειτα να πάει να ψάξει μία νίκη τουλάχιστον για μένα στην πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, που είναι η Ζαλγκύριο Αρίνα. Και όταν λέω καυτή, δεν εννοώ ότι καυτή με το μυαλό που την έχουμε εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή με τον κόσμο μέσα στο γήπεδο, με λέιζερ, δεν ξέρω τι άλλο, με τσιγάρα, με φωνές, με μπινελίκια. Είναι πραγματικά μια έδρα με τρομερία, τόσο μια έδρα που είναι πάντα κατάμεστη και χωράει πολύ κόσμο. Και μαζί με το ΑΚΑ είναι δύο έτσι πιο δυνατές έδρες της Ευρωλίγκας. Σε πρώτη φάση, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει αύριο, να κάνει το 1-1 και θα αναφερθούμε και σε ό,τι ζητήματα έχουν προκύψει με τραυματισμούς, με απουσίες για την ομάδα του Σφερόπουλου. Θα πρέπει να κάνει το 1-1 και έπειτα να πάει να διεκδικήσει την πρόκριση εκεί, να διεκδικήσει τουλάχιστον ένα μάτς εκεί. Θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτά, θα δούμε τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό και με τα άλλα παιχνίδια. Χθες η Φενέρ κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι έδειξε η τελική διαφορά των 9 πόντων την Μπασκόνια και έκανε το 1-0. Εκεί νομίζω ότι ίσως να είναι το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη διαφορά, να το πω έτσι. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Χθες η Φενέρ δεν ζορίστηκε, από την αρχή είχε μια μεγάλη διαφορά. Στο τέλος λίγο κάπως τη μάζεψε η Μπασκόνια, ανοίξε με
82-73, αν θυμάμαι καλά το τελικό σκορ, στη Κωνσταντινούπολη. Νίκησε η Φένερ και έτσι έκανε το 1-0. Ίσως εκεί να είναι το ζευγάρι που να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, τουλάχιστον θεωρητικά. Έτσι, γιατί και αυτό το έχουμε πει και αυτό το έχουμε ξαναναφέρει, είναι ότι εμείς πάντα μιλάμε με βάση κάποια πράγματα που έχουμε δει. Τώρα μέσα στα παιχνίδια μπορεί να προκύψουν πολύ καινούργια ζητήματα. Με συνεχόμενα μάτς, με δύο παιχνίδια μέσα σε διάστημα τριών ημερών, προφανώς και δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά μέσα στις ομάδες όσον αφορά προετοιμασία, ετοιμότητα και όλα αυτά. Μόνο κάποια καινούργια τρίκ μπορούν να μπουν από τους προπονητές. Να δούμε ποια θα είναι αυτά που θα βγάλει η Real σήμερα, γιατί δεν νομίζω ότι η Real θα έχει μια τόσο κακή εμφάνιση παρά τα προβλήματα που έχει, γιατί η Real έχει ζητήματα με απουσίες, με τραυματισμούς σημαντικών παιχτών, και ειδικά αυτή του Καμπάτσο που έχει προκύψει τελευταία είναι πολύ σημαντική απουσία. Αλλά να ξαναδούμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο κυρίαρχος σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός για 30 με 35 αγωνιστικά λεπτά δεν ήταν απλά καλύτερος της Real. Κυριάρχησε στα πάντα. Σε ενέργεια, σε διάθεση, σε επίθεση, σε άμυνα, σε rebound, σε assist, σε όλα. Του βγήκε το match πάρα πολύ καλά του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι. Προφανώς και η Real θεωρώ ότι σήμερα θα είναι πιο έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Προφανώς και θα περιμένει, ή μάλλον θα είναι πιο προετοιμασμένη στο κομμάτι ενέργεια και διάθεση, γιατί ο Παναθηναϊκός το match το πρώτο με τη Real το έστειλε σε μια κατεύθυνση. Από το ξεκίνημα του αγώνα προηγήθηκε με 20-0 σε ένα γήπεδο που έχει 18.000 κόσμο. Το να ανατραπεί όλο αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Έτσι. Όχι μόνο για το κομμάτι της ατμόσφαιρας, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι έχει την έδρα, έχει και μια καλή και ποιοτική ομάδα. Θα δούμε πώς θα είναι αυτή η εξέλιξη της αναμέτρησης σήμερα. Θα είναι έκπληξη αν ξαναείναι όπως στο πρώτο παιχνίδι. Ξεκάθαρα θα είναι έκπληξη. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2-0, και αν το κάνει σήμερα, μετά νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο σε τρία παιχνίδια να χάσει και τα τρία από τη Real. Λέω εγώ, θα είναι πολύ δύσκολο με βάση την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Παναθηναϊκό, την εικόνα που έχουμε δει από τη Real και με τα θέματα που έχει η ομάδα της Μαδρίτης. Αν το κάνει σήμερα το 2-0, είχε πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση. Και αν έχει, πιάσει έχει και δύο μάτσα εκτός έδρας στη Μαδρίτη που ακολουθούν την άλλη εβδομάδα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση για το Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη είναι το CSKA Χίμκι, είναι 24-22. Πάλι με μεγάλο σκορ, πάλι και οι δύο ομάδες κοντά. Αυτό ήταν κλειστό παιχνίδι και στο πρώτο μάτς που η CSKA νίκησε με 98-95 και πολύ μεγάλο σκορ. Και κοντά οι δύο ομάδες. Και για τη ΣΕΚΑ έχει προκύψει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την απουσία του Νάντο Ντεκολό. Απουσία που είναι σημαντική. Δεν μιλάμε για έναν απλό παίχτη του ρόστερ για την ΣΕΚΑ. Μιλάμε για ένα παίχτη που παίρνει αποφάσεις, που είναι πολύ σημαντικό στον επιθετικό τομέα για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Χίμκι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ματς, είναι η αλήθεια, να κάνει το break. Η ομάδα του Μπαρτζόκα φυσικά έχει γεμάτο ρόστερ, έχει πολλή ποιότητα. Σίγουρα δεν έχει έτσι την νοοτροπία που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να τη φτιάξεις. Την νοοτροπία της ΣΕΚΑ, να το πω έτσι, ή της Φενέρμπαχτσε. Αλλά όσον αφορά ποιότητα, βάθος, χρήματα, δεν έχει να ζηλέψει κανέναν η ομάδα του Μπαρτζόκα. Το κομμάτι της νοοτροπίας είναι κάτι άλλο. Το πρώτο μάτς το έχασε στο τέλος, να το πω έτσι. Έχει μια φάση που φωνάζει δίκαια. Όταν ήταν για 3 πόντους πίσω, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο τέλος εκείνη η φάση του Βιάλτσεφ που χρεώθηκε ότι πάτησε γραμμή ενώ δεν είχε πατήσει. Ήταν μπροστά στο διαιτητή. Σε εμάς λεπτομεριών, ακόμα και ένα τέτοιο κακό σφύριγμα μπορεί να παίξει το ρόλο του. Μπορεί να μην έπαιζε για κανέναν. Μπορεί ο Βιάλτσεφ να πήγαινε μέσα και να έτρωγε μια τάπα ή να έβγαινε την μπάλα στη γωνία, να σουτάρει κάποιο άλλο ένα τρίποντο. Και να το έχανε. Απλά το αναφέρουμε και αυτό, γιατί ήταν κλειστό το πρώτο μάτι, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
το Τσεσεκά Ρεάλ, το Τσεσεκά Χίμκι το πρώτο, με μεγάλο σκορ, με τη Χίμκι μπροστά μέχρι ένα σημείο του αγώνα, κάπου στην την περίοδο, από εκεί μετά πέρασε Τσεσεκά. Έτσι πηγαίνει μέχρι τώρα, κοντά τις δύο ομάδες και με μεγάλο σκορ, και στην πρώτη περίοδο. Και εδώ θεωρητικά, στο μυαλό των περισσότερων, η Τσεσεκά είναι φαβορή. Αλλά ξαναλέω ότι αν αφήσουμε έξω τα ονόματα, δεν είναι και τόσο μεγάλο φαβορή της ΣΕΚΑ με τη Χίμκι. Χίμκι και καλό ρόστερ έχει και βάθος και χρήματα και ένας σούπερσταρ όπως ο Σβέντ, που επίσης είναι παίχτης που μπορεί να ορίσει παιχνίδια και σειρές play-off. Οπότε να περιμένουμε να δούμε και το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι η ΣΕΚΑ δεν έχει καμία ήττα από τη Χίμκι φέτος. Αν κάνω κάποιο λάθος, ούτε στη Βέντεμπε έχει χάσει, ούτε νωρίτερα μέσα σεζόν στην Ευρωλίγκα, στην κανονική περίοδο. Και εκεί πάντως τα πράγματα είναι, νομίζω, αρκετά ισορροπημένα όσον αφορά τις δύο ομάδες. Και με την απουσία του Ντεκολό, είναι αρκετά πιθανό να έχει θέματα η Τσέσεκα στην πορεία. Και αυτή, αν κάνει βέβαια το 2-0 σήμερα, παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Έχασε μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Μπαρτζόκα να κάνει το break στο πρώτο match και να έχει το προβάδισμα. Θα αναφερθούμε λίγο και στα του Ολυμπιακού στην πορεία. Θα πούμε και για NBA φυσικά. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και με μικρές κατηγορίες. Το πρόγραμμα Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε μπορεί να μην έχει Α1 λόγω της Ευρωλίγκα και των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κάτι το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, το αναφέρουμε, το ξαναφέρουμε στις τελευταίες εβδομάδες. Μας προκαλεί έτσι ένα ερωτηματικό. Είναι κάτι που, όσο θετικά και να θέλεις να το δεις, δεν έχει εξήγηση. Το να μην γίνεται όλο το πρωτάθλημα να διακόπτεται για τρεις ολόκληρες εβδομάδες και αντί να παίζουν οι άλλοι και να δώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια, τέλος πάντων, που χάνουν λόγω των play-off σε μια άλλη ημερομηνία κάπως εμβόλυμα, να έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή για να επιστρέψει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μετά τα play-off και να έχουμε αγωνιστική στις αρχές Μαΐου. Είναι κάτι το οποίο, εγώ ξαναλέω, δεν μπορεί να έχει εξήγηση. Είναι πολύ μεγάλη διακοπή. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει. Τώρα υπάρχει βέβαια, οπότε η συζήτηση που κάνουμε είναι λίγο άτοπη. Δεν θα αλλάξει κάτι τώρα που μιλάμε. Ας ελπίσουμε του χρόνου, γιατί κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν ένας από τους δύο ή και οι δύο είναι στα play-off της Ευρωλίγκα, να υπάρχει μια διακοπή, είτε 10 είτε 15 ημερών, είτε 20 ημερών υπάρχει τώρα, που είναι πολύ μεγάλη. Αλλά ξαναλέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Α1, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο, οι ομάδες κλείνουν κάποια φιλικά. Έβλεπα πριν ότι και ο Άρης έχει ένα φιλικό με το Φάρο. Θα παίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και ο ΠΑΟΚ και έχει κλείσει φιλικά. Θα πάει στην Εύβοια για δύο παιχνίδια με την Κίμη. Ένα την άλλη Παρασκευή και κλεισμένον, και ένα άλλο το Σάββατο που θα έχει και λίγο έτσι φιλανθρωπικό χαρακτήρα για την περιοχή εκεί. Οπότε όλοι είναι σε φάση τώρα έτσι αγρανάπαυσης. Και είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι όταν επιστρέψουν θα μιλάμε για άλλο πρωτάθλημα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα σχέση με αυτό που αφήσαμε. Μιλάμε για σχεδόν ένα μήνα διακοπή. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Υπάρχει όμως Α2 κανονικά. Υπάρχει Β' Εθνική. Υπάρχουν παιχνίδια παντού στις άλλες κατηγορίες. Υπάρχει η προσπάθεια του Ηρακλή, που πήρε λίγο μια φλόγα με εκείνο το διπλό στην Εύρω του Χολαργού. Δεν κατάφερε να το συνεχίσει και με διπλό στο Περιστέρι. Θα δούμε πώς έχει το πρόγραμμα, ποιοι παίζουν με ποιους και πώς είναι η μάχη εκεί για την άνοδο από την Α2 στην Α1, με επίσης αυτό το πρωτότυπο και αξιοπερίεργο σύστημα, που δεν είναι ακριβώς play-off. Είναι ένα σύστημα που έχει να κάνει και με το τι έχεις κάνει με τον αντίπαλό σου στα μεταξύ σας παιχνίδια στην κανονική περίοδο, επίσης πρωτότυπο και ελληνικό. Αλλά είναι και αυτό κάτι που επίσης δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι και αυτό άτοπο να το συζητάμε από τη στιγμή που είναι έτσι. Εμείς το αναφέρουμε σαν κακό σκήμενο, αλλά το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον την επόμενη σεζόν, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας είναι ο Γιώργος Μάσκας, το Hair Salon του Γιώργου Μάσκας, ένα ιδιαίτερο και καλέσθητο χώρο
Ο Γιώργος Μάσκα και η ομάδα του σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και σας προτείνουν απλές και πιο σύμβατες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Στο κέντρο της πόλης Γεωργίου Σταύρου 5, 2310-282-700 και στο Facebook και στο Instagram George Maskas Hair Salon. Ο Γιώργος Μάσκας είναι μαζί μας, όπως μαζί μας είναι φυσικά και η Autoglim Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Ανατούμπα και πρατήριο BP για τη διευκόλυνσή σας, τηλέφωνο 2310-938-875. FM και εδώ τα μηνύματά σας στο 54526. Η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνία φυσικά και από το Facebook, από την ομάδα μας Basket City, είναι η ομάδα στο Facebook. Όλο μαζί μια λέξη και το C κεφαλαίο. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί για ό,τι υπάρχει και στο δικό μου το προφίλ φυσικά. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με τον, τον Σταμάτη τον Μουρελή, κυρίως για NBA είναι η αλήθεια, γιατί και οι δύο το παρακολουθούμε πολύ αυτόν τον καιρό. Και το ρεπορτάζ των ομάδων δεν έχει να επιδείξει και πάρα πολλά. Θα δούμε λίγο τι άλλο γίνεται στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε τι παίζει με πρόγραμμα και με παιχνίδια στις μικρότερες κατηγορίες και κυρίως στην Α2. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να αναφερθούμε σε πολλά μπασκετικά. 30-27 είναι το CSKA Χίμκι, περίπου 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ωραίο μάτς γίνεται και σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Στην έδρα της CSKA. Είπαμε 9 και 4 είναι το τζάμπολ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε λίγο τι έχει γίνει στην Ευρωλίγκα, να δούμε λίγο τι παίζει με τον Ολυμπιακό, με τις απουσίες, με το τι έγινε χθες και τι περιμένουμε να δούμε σήμερα στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και να δούμε πώς είναι οι πιθανότητες να έχουμε και τους δύο στο Final Four του Βελιγραδίου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Κάναμε μια πρώτη εισαγωγή κυρίως με Ευρωλίγκα. Εκεί θα μείνουμε λίγο την πρώτη ώρα. Θα πούμε περισσότερα για NBA και για ό,τι άλλο έχει όσον αφορά ρεπορτάζ εδώ στις ομάδες μας και για τις μικρές κατηγορίες αργότερα. 41-43 είναι το σκορ στην έδρα της CSKA. Χίμκι προσπάθησε να ξεφύγει, η CSKA μάζεψε διαφορά 1,3 τρίποντο για την ομάδα του Μπαρτζόκα, τώρα 41-46, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, 22 δευτερόλεπτα μένουν, το τρίποντο ήταν από τον Άντερσον. Ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, βλέποντας λίγο το box score του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού με τις Αλγκύρες. Μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει κάποιος το τι συνέβη και θέλω να μείνω στο γεγονός ότι ο Σπανούλης ήταν ο μοναδικός από πλευράς Ολυμπιακού ο οποίος ήταν σε κατάσταση να παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι play-off. Ο Σπανούλης, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, 4 στα 6 τρίποντα, 5 στα 12 τρίποντα, με συγχωρείτε, 3 στις 6 προσπάθειες 2 πόντων, 4-6 βόλες, έδωσε 9 assist, έκανε και ξυλάθη βέβαια, αλλά ήταν ο μοναδικός παίχτης του Ολυμπιακού ο οποίος δημιουργούσε. Ο Στρέλνιξ, ο οποίος έπαιξε 12 λεπτά, δεν ήταν στο 100%, ήταν ξεκάθαρο. Προέκυψε ένα θέμα για τον Ολυμπιακό και με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος και αυτός δεν ήταν στο 100%. Είναι σχεδόν απίθανο να παίξει αύριο ο Μιλουτίνοφ για την ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου, η οποία κυρίως με τον Ολυμπιακό, κυρίως με τον Σπανούλη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με τα τρίποντά του. Ο Παπαπέτρου λίγο ακολούθησε, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πρίντερς είχε 12 πόντους, δεν κατάφερε να κερδίσει μια υγιέστατη Ζαλγκύρης. Και μια Ζαλγκύρης η οποία φάνηκε ότι ήταν πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το λέω και το ξαναλέω ότι η ομάδα του Γιασικεβίτσους φέτος είναι μια ομάδα πολύ καλή, γεμάτη για το δικό της επίπεδο. Είναι μια ομάδα που έχει 10-11 παίχτες σε ένα καλό επίπεδο. Έχει κάνει επιλογές παιχτών που έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι πρώτη φορά έτσι σε αυτή την κατάσταση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή ο Πάγκος είναι ένας παίχτης που το βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια στην Ισπανία, αλλά πρώτη φορά δοκιμάζεται στην Ευρωλίγκα γιατί πηγαίνει εξαιρετικά. Ο Κέβιν Πάγκος χθες είχε 20 πόντους,
Είχε 6 στα 14 σουτ, είχε 5-5 βολές, έδωσε 6 assist. Έχει ένα παίχτη όπως ο Ντέιβις, θες ο ψηλός, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, 21 πόντους και ήταν πολύ έτσι αποφασιστικός και κυρίαρχος μέσα στο παιχνίδι, μέσα στη ρακέτα. Ο Τουπάν χθες έπαιξε λίγο γιατί και αυτός δεν είναι στο 100%, αλλά είναι και αυτός πολύ σημαντικός παίχτης. Ο Μιλάκνης, ο οποίος είναι ένα σουτέρ παλιά σκοπής, να πω εγώ. Δηλαδή από αυτούς που τους είχε στη γωνία και ήξερες ότι έχουν ένα πολύ αξιόπιστο τρίποντο. Έχει και τον White, έχει πάρει τον Μίτσιτς, ο οποίος πέρυσι ήταν στην Τουρκία. Για πολλές ομάδες ακούστηκε, αλλά ο Ισακεβίτσος πήγε και τον πήρε. Γενικά είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλή, ομάδα του προπονητή, να το πούμε πολύ απλά. Διάβαζα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί έβλεπα και το παιχνίδι, όπως έβλεπα το παιχνίδι χθες, είδα ότι το τρίποντο που έβαλε στο σύν 3 της Αλγκύρης πριν σοφαρίσει ο Σπανούλης στην κανονική περίοδο του Μιλάκνης και ένα ακόμα τρίποντο στο ξεκίνημα του της παράτασης μου θύμιζε κάτι, γιατί ήταν η ίδια κίνηση. Δηλαδή με ένα σκριμ ψηλά, ο κοντός με την μπάλα, συνήθως ο Πάγκος, να κινείται κοντά στην baseline και να κινείται επίσης σχεδόν ταυτόχρονα και παράλληλα μαζί του ο σουτέρ, ο Μιλάκνης στην προκειμένη περίπτωση, στη γωνία που έχει πρόσωπο ο παίχτης με την μπάλα για να το δώσει και να σου στέλνει ελεύθερο τρίποντο. Το κάνει δύο φορές. Είναι κάτι που το κάνει κυρίως ο Πόποβιτς με τους Spurs. Έχει ένα προπονητή, ξαναλέω, ο Ζαλγκύρης, που διαβάζει πάρα πολύ. Είναι αρρωστάκι με τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο επίπεδο ο Μπράντοβιτς, να το πω έτσι, που δούλεψε με αυτόν αρκετά χρόνια και με άλλους σημαντικούς προπονητές. Αλλά είναι σε ένα τέτοιο δρόμο. Φέτος είναι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια μάλλον που είναι στις Ζαλγκύρης, από εκεί ξεκίνησε. Στα δικά μας τα μάτια η Ζαλγκύρης δεν έχει πίεση, αλλά η Ζαλγκύρης είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος για μια πολύ παραδοσιακή χώρα στο μπάσκετ στη Λιθουανία. Η Ζαλγκύρης έχει το πρέπει πάνω από το κεφάλι της. Ναι, okay, δεν έχει το πρέπει όπως το έχει η Ρεάλ, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα ή η Φενερμπαχτσέ ή ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι, ο Παναθηναϊκός ή άλλες ομάδες που συχνά πυκνά εμφανίζονται. Αλλά η Ζαλγκύρης δεν είναι μικρό μέγεθος, έτσι. Είναι ένα μέγεθος το οποίο είχε θέματα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οικονομικά, αλλά είναι μια ομάδα που είναι η μεγαλύτερη ομάδα της χώρας στη Λιθουανία. Και η Λιθουανία μπασκετικά είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Γιασικεβίτσιους του χρόνου ή σε δύο χρόνια θα έχει φύγει από τους Ζαλγκύρης και θα πάει, ξέρω εγώ, στην Μπαρτσελόνα, λέω ένα παράδειγμα, ή στο Παναθηναϊκό, λέω άλλο ένα, έχοντας τη στάμπα από πάνω ότι πρέπει να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος παρουσιάζει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο που παίζει πολύ καλό μπάσκετ και που έχει κάνει το break μέσω στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έχει πάρει ένα προβάδισμα όσον αφορά την πρόκριση στο Final Four. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός είναι σε φάση να το αλλάξει όλο αυτό και δεν ξέρω για τον εξής λόγο. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει οι δύο βασικοί άξονες του παιχνιδιού του όλα αυτά τα χρόνια, ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης. Ο ένας, ο Σπανούλης, είναι πια στα 35-36 και ο Πρίντεζης πλησιάζει εκεί. Η Ευρωλίγα φέτος ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Πάρα πολύ απαιτητική, με 30 παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Σπανούλης έλειπε για μεγάλο διάστημα τη σεζόν. Ο Πρίντεζης είναι 31, με συγχωρείτε. Δεν έχει πάει τόσο μακριά ακόμα. Στα 33, μάλλον, συγγνώμη. Αλλά όλο αυτό προφανώς και την έχει φθείρει. Και απέναντι σε πιο φρέσκους αντιπάλους, πιο γρήγορους αντιπάλους, πιο αθλητικούς αντιπάλους και έτοιμους να τους αντιμετωπίσουν στο κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί αυτό είναι πολλές φορές που κάνει τη διαφορά. Όταν βλέπεις μια ομάδα πιο έτοιμη αγωνιστικά, αλλά μέσα στο κήπεδο μην μπορεί να το βγάλει, με ομάδες που μπορεί να μην είναι τόσο έτοιμες αγωνιστικά, αθλητικά, αλλά να έχουν την νοοτροπία αυτή που πρέπει. Η Ζαλγκύρης είναι έτοιμη και σε αυτό το κομμάτι της νοοτροπίας του, να μην φοβηθεί να νικήσει, να το πω έτσι, μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το έκανε το 0-1. Απλά για τον Ολυμπιακό όλοι περιμένουμε, όπως λέγαμε και χθες με το Σταμάτη που μιλούσαμε για το NBA και λέγαμε για το LeBron, για τους Cavaliers, ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ κακή, συνέχισαν δηλαδή την κακή εικόνα της κανονικής περίοδου. Χθες όμως ο LeBron έβαλε 46.
Οι Καβαλιέρες έκαναν το 1-1. Είναι παίχτες που ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, αυτοί οι δύο συγκεκριμένα, που αποτελούν έτσι το βασικό άξονα του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ζήσει πολλές καταστάσεις. Έχουν πάρει Ευρωλίγκες, έχουν παίξει τελικούς, έχουν γυρίσει τελικούς. Okay, σε προηγούμενα χρόνια που μπορεί να είναι πίσω πια, να μην μπορούν να τα κάνουν πια αυτά που κάνανε πριν 3-4-5 χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν τα έχουν κάνει, πρέπει να περιμένεις να δεις πώς θα αντιδράσουν. Το θέμα για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μάτς πια είναι σίγουρα να βγάλει αυτό το πράγμα το οποίο τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τη μεγάλη ενέργεια στην άμυνα, που εγώ δεν ξέρω φέτος αν δεν βγαίνει λόγω κακών επιλογών, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας πάλι το χθεσινό στατιστικό, ο Χόλις Τόμσον έπαιξε 4,5 λεπτά και ο Μπόμπι Μπράουν που ήρθε για να κάτσει δίπλα στο Σπανούλι, το πω έτσι, και να δώσει σκορ, έπαιξε 4 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Χθες που ο Στρέλνιεξ δεν ήταν στο 100% και έπαιξε μόνο 12 λεπτά και είχε 0 πόντους και πήρε μόλις μια προσπάθεια, γιατί είναι και αυτός ένας σημαντικός παίκτης, αλλά δεν είναι στο 100%, δεν ήταν ο Παπα-Νικολάου μέσα, πιθανόν δεν θα είναι και αύριο. Πρέπει να βγάλει και άλλους παίκτες μπροστά, να το πω έτσι. Δεν μπορείς να Ζαλγκύρης στη φετινή έτσι όπως παίζει, με τον τρόπο που παίζει και έχοντας πλέον και την ψυχολογία μετά την νίκη στο πρώτο παιχνίδι, να την κερδίσεις μόνο με ένα καλό Σπανούλι. Το Σπανούλι ήταν πολύ καλός. Έκανε και κάποια λάθη, αλλά όταν παίρνεις τόσες πολλές αποφάσεις και επιθετικές ευθύνες, θα κάνεις και λάθη φυσικά. Και όταν ο αντίπαλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει μόνο εσένα γιατί ξέρει ότι δεν απειλεί κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν είχε κατάσταση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού το αυριανό. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Να αφαιρθούμε σε αυτό. Σίγουρα έχει προκύψει ένα θέμα και με τον Μπόγκρελο. Ο Μπόγκρελος έτσι και αλλιώς ήταν εντός εκτός rotation του Ολυμπιακού. Το θέμα έχει να κάνει κυρίως με τον Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται. Ο Στρέλνιεξ δεν είναι στο 100%. Ο Μπόγκρης θα κάνει αρθροσκόπηση από τη είδα. Θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα. Έχει ρίξει μηνίσκου στο γόνατο. Ο Στρέλνιεξ σήμερα δεν προπονήθηκε. Προσπάθησε να προπονηθεί από Παπα-Νικολάου. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός. Και για το επόμενο παιχνίδι, το αυριανό. Και από ό,τι βλέπω εδώ, και για τα παιχνίδια που θα γίνουν στο Κάουνας, που έχει ένα θέμα στο γόνατο. Φοβόντουσαν χειρότερα για τον Μιλουτίνοφ, με έχει και ρίξει χιαστό από τη είδα. Δεν είναι αυτό, το έχει γλιτώσει το μεγάλο το πρόβλημα ο Σέρβος, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο σίγουρα αύριο και να δούμε αν θα καταφέρει να ταξιδέψει με την ομάδα στο Κάουνας. Έχει θέμα το Ολυμπιακός και ξαναλέω ότι αντιμετωπίζει μια φρέσκια ομάδα, μια ομάδα που δεν έχει προβλήματα, μια ομάδα που τον έχει κερδίσει στο πρώτο μάτς και έχει ψυχολογία. Έχει γίνει πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Γιάννη Σφερόπουλο και τους παίκτες του να βρεθούν στο Βελιγράδι. Είναι δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, στο ημίχρονο που έχουμε στη Μόσχα, 43-45 είναι το σκορ. Η Χίμκι πάλι τα πηγαίνει καλά στο πρώτο ημίχρονο. Για την ομάδα του Μπαρτζόκο, ο Άντερσον έχει 11 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ, 8 έχει ο Σβέντ, 7 έχει ο Γκίλ. Για την Τσέσεκα, 12 ο Ροντρίγκεθ, από 10 ο Χίγκινς με τον Χάντερ. Να δούμε αν εκεί μπορεί να γίνει το break σήμερα και αν αυτό το θέμα του Ντεκολό αποβεί σημαντικό για την Τσέσεκα και καταφέρει η Χίμκι να ισοφαρίσει. Πηγαίνοντας λίγο στον Παναθηναϊκό που ξεκινάει το τζάμπολ, είναι σε περίπου 20 λεπτά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που λέγαμε για τις Ζαλγκύρες, πριν έχει την ψυχολογία από το πρώτο παιχνίδι. Έχει πάλι σήμερα ένα γεμάτο γήπεδο, το οποίο το έχουμε δει καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Παίζει σημαντικό ρόλο. Τον βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της ενέργειας, της διάθεσης που βγάζει, ακόμα και της απόδοσης. Δεν ήταν λίγες στιγμές φέτος μέσα στη σεζόν που ο Παναθηναϊκός τη μια εβδομάδα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στην έδρα του και την άλλη πήγαινε σε οποιαδήποτε έδρα της Ευρωλίγκα και δεν μπορούσε να τα καταφέρει και να νικήσει και να παίξει καλά. Το θέμα είναι, όπως και για τον Ολυμπιακό, έτσι και για τον Παναθηναϊκό, να ξεχάσει ό,τι έγινε προχθές, που ήταν πολύ καλός, που το ομάδα το οδήγησε εκεί που ήθελε αυτός, που 35 λεπτά ήταν απόλυτος κυρίαρχος, και να είναι συγκεντρωμένος
σε αυτό που έχει να κάνει σήμερα. Σήμερα θα έχει και το Rivers, που ότι είναι στην 12άδα αντί του Λεκάβιτσιους. Ο Λιθανός έμεινε εκτός. Ο Rivers από το match δεν είναι στο 100%, είχε μείνει εκτός. Σίγουρα για τον Παναθηναϊκό είναι ένα ζητούμενο το να καταφέρει πάλι να βγάλει εντελώς έξω από τα νερά του τον Ντόντσιτς, γιατί από τη στιγμή που λείπει ο Καμπάτσο, για τη Ρεάλ αυτός είναι ο σημαντικός παίκτης αποφάσεων στην επίθεση. Βγάζοντας τον Ντόντσιτς εκτός ρυθμού στο πρώτο μάτς, κατάφερε να έχει εκτός αγώνα, να το πω έτσι, και το Ταβάρες και το Ράντολφ και τον Αγιόν, γιατί εκεί νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει λίγο mismatch, έτσι, μέσα στη ρακέτα, γιατί δεν μπορεί να έχει διαρκώς τον Γκις και τον Σίγκλετον μέσα στο παρκέ. Έχει στιγμές που πρέπει να είναι ο Βουγιούκας. Προφανώς και αυτό είναι κάτι που το βλέπει και ο Λάσο, και ίσως εκεί σήμερα να προσπαθήσει να χτυπήσει για να κάνει το break και να φέρει τη σειρά στα ίσα, να κάνει το 1-1. Ο Παναθηναϊκός πήγε ένα καλάθι στο πρώτο μάτς που έδωσε 16 assist. 16 assist είναι πολλές ομάδες αρκετών επιπέδων που δεν βγάζουν σε παιχνίδια. Ομάδες, όχι παίκτες. Έχει το 1-0, είναι σε καλή κατάσταση. Θα έχει και το Rivers, δεν ξέρω αν είναι στο 100% Αμερικανός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι σε μάτς που μπορεί να είναι κλειστά είναι πολύ χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό με το σούτ του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτή την προσθήκη που έχει κάνει με τον Mike James, ήξερε τι βάζει μέσα στην ομάδα του. Στο πρώτο μάτς του βγήκε πάρα πολύ καλά ο James, με ενέργεια, διάθεση, σκορ, φάσεις, τέλος πάντων όλα αυτά για τα οποία αποκτήθηκε, τα οποία παίρνει και ένα πολύ καλό μηνιαίο μισθό ο James. Όλα αυτά τα έκανε πάρα πολύ καλά στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω αν θα κάνει και σήμερα. Προφανώς και η Real θα είναι πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι να τον αντιμετωπίσει. Αλλά και για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση από τη στιγμή που νίκησε το πρώτο μάτς να κάνει σήμερα το 2-0 και μετά να έχει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα όσον αφορά την πρόκριση στο Final Four. Επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και την αντιμετώπιση από πλευράς Ευρωλίγκα. Στο πρώτο μάτσο, όπως ανέβηκαν οι τόνοι και με όσα γίνανε τις προηγούμενες μέρες, δεν νομίζω, δεν επέτρεψε και το παιχνίδι να υπάρχει οποιοδήποτε παράπονο από τους διαιτητές. Σήμερα το μάτσο είναι κλειστό, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί εκεί. Επίσης, νομίζω ότι περίπου ξέρω τι θα δούμε σε αυτό το κομμάτι που αφορά το λίγο έξω από τις τέσσερις γραμμές. Στα μάτσα θα γίνουν στη Μαδρίτη. Και ειδικά αν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-0. Νομίζω θα γίνει μεγάλη μάχη για να γίνει το 2-2 εκεί. Υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα ξεκάθαρη ανάμεσα σε Γιαννακόπουλο και Ευρωλίγκα. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι η Ευρωλίγκα θέλει να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με χρηματικό πρόστιμο ξανά, γιατί δεν υπήρχαν κενές ζώνες ανάμεσα στα διαζώματα, τέλος πάντων, και στις κερκίδες, και δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση στις εξόδους. Έβαλε ένα ακόμα πρόστιμο στο Γιαννακόπουλο, 120.000 ευρώ παρακαλώ. Καθώς ο Γιαννακόπουλος ήταν στο μάτς την Τρίτη, παρά τον αποκλεισμό του, θα είναι και σήμερα. Και ξαναλέω, ας πάει κάποιος στο Άγκα για να του πει ότι ξέρεις, πρόεδρε, να δεν επιτρέπεται να μπεις. Όπως ξέρεις, μπορεί να το κάνει. Και να υποστεί τις συνέπειες μετά αυτού του πράγματος. Να το δούμε. Το μάτς Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάει σε λίγο, σε 9 και 4 είναι το Τζάμπολ. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το καθαρά αγωνιστικό, όσο και για το γύρω-γύρω, για όλη αυτή την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ευρωλίγκα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Είπαμε, έχουμε ημίχρονο στο Τσέσεκα Χιμ και αναμένεται σε λίγο το Τζάμπολ στο δεύτερο μέρος, 43-45. Ωραίο παιχνίδι και πάλι στη Μόσχα, με την ομάδα του Μπαρτζόκα να είναι λίγο πιο μπροστά από την Τσέσεκα που δεν έχει τον Άντο Ντεκολό. Μαζί μας πρώτη ώρα είναι και ο Δόξας. Μπαχαρικά και Βότανα, εδώ και 40 χρόνια η εταιρεία Δόξας φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Για όλους εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση, στο Δόξα μπορείτε να βρείτε τα πάντα που αφορούν μπαχαρικά ή Βότανα. Πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνης, σκάρι, ρίγανες, αλάτια Ιμαλαΐων, κόκκινο, μπλε και καπνιστό. Υπάρχουν αποξηραμένα λαχανικά, αρωματικά φυτά, βάματα, δημητριακά, διάφοροι σπόροι. Όλα αυτά είναι
στον Δόξα Ολυμπίου Διαμαντή 21-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Τα μηνύματά σας, FM και ενώ στο 545-26. Μετά το διάλειμμα, μπαίνω στη δεύτερη ώρα. Θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα και με το Σταμάτητο Μουρελή. Και όσον αφορά το ρεπορτάζ, θα κάνουμε λίγο μια αναφορά και στο ρεπορτάζ των ομάδων. Και φυσικά να δούμε τι γίνεται στο NBA. Και προς το τέλος θα ανοίξουμε λίγο τα προγράμματα να δούμε τι γίνεται στην Α2, τι γίνεται και στις πιο κάτω κατηγορίες, καθώς έρχεται γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο εκεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Α1, είπαμε, λόγω της διακοπής στην Ευρωλίγκα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τις 10. Έχουμε ξεκινήσει κάνοντας κουβέντα για Ευρωλίγκα και με όσα έχουμε δει και με αυτά που είναι να δούμε σήμερα. Κατάμεστα από ό,τι βλέπω το ΆΚΑ, σε λίγο το Τζάμπολ εκεί. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Ρεάλ. Με πάρα πολύ κόσμο και σήμερα. Πάλι περίπου 18.000 φίλοι του μπάσκετ είναι εκεί. Σε εξέλιξη είναι το CSKA Χίμκι στο 53-51. 55-51 τώρα μπροστά η CSKA που βγήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει φτάσει στους 14 ο Ροντρίγκεθ για τους γηπεδούχους. Είπαμε αρκετά όσον αφορά το NBA, την Ευρωλίγκα, με συγχωρείτε, και όχι το NBA, είχα στο μυαλό μου το NBA γι' αυτό. Θα μιλήσουμε σε λίγο με το Σταμάτη για να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με Άρη, αν και από εκεί τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα, να κάνουμε λίγο κουβέντα για NBA και για τα play-off που είναι σε εξέλιξη. Όσον αφορά τις ομάδες μας, πάω και Άρη, είπαμε ότι είναι διάστημα διακοπής, διάστημα ξεκούρασης για τους παίκτες. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, κάποιοι τους Αμερικανούς έχουν πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δουν τους ανθρώπους της οικογένειάς τους, τρεις συγκεκριμένα, ο Γκος, ο Τζάκσον και ο... Κόλλησα. Ο Γκος, ο Τζάκσον και ο Πέτεγουεϊ έχουν μείνει πίσω εδώ, καθώς έχει την οικογένειά του ο Λέγκη Τζόουνς και ο Κρουμπάλη που είναι εδώ επίσης. Η επιστροφή του ΠΑΟΚ σε αγωνιστική δράση, σε προπονήσεις μάλλον, είναι τη Δευτέρα, την προσεχή. Από εκεί θα ξεκινήσει η προπονή σιγά σιγά, είπαμε, Παρασκευή και Σάββατο την άλλη εβδομάδα. Δύο φιλικά με την Κίμη στην Εύβοια. Το ένα και κλεισμένο το θηρόν την Παρασκευή. Το άλλο Σάββατο φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκεί στην περιοχή. Προφανώς και μέχρι τότε και με την επιστροφή της ομάδας έτσι ξανά σε προπονήσεις, θα είναι σε διαθέσιμη και ο Λάκη Τζόουνς, ο οποίος έλειψε τα δύο τελευταία παιχνίδια λόγω ενός θέματος στο γόνατο, και ο Αντώνης Οκόνιαρης, ο οποίος και αυτός είχε μείνει εκτός λόγω μιας ποιόδους αμυγδαλίδας που τον ταλαιπώρησε. Όσοι έχουν περάσει από εκεί, από αυτή την ίωση, ξέρουν ότι είναι κάτι πολύ κουραστικό και κρατάει για κάποιες μέρες. Ο Οκόνιαρης που έχασε για αυτό στα μάτς με ΑΕΚ και Λαύριο. Ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει βάση, αλλά δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, υφίσταται. Έχει να κάνει με το τι θα κάνουν τα Τρίκαλα τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Τα Τρίκαλα τα οποία είναι υποβεβασμένα έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Έχουν πέσει στην Α2 και μαθηματικά. Και είναι ένα ζήτημα το πώς θα ανταποκριθούν οικονομικά με ένα ακόμα μήνα να πρέπει να πληρώσουν ουσιαστικά ξένους και παίχτες γενικά. Ο φόβος του να σταματήσουν να κατεβαίνουν υπάρχει ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν είναι σίγουρο τα Τρίκαλα θα παίξουν τα τρία τελευταία μάτς. Αν αποσυρθούν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι το εξής. Ομάδα που αποσύρεται, οι βαθμοί που έχει κερδίσει επιστρέφονται σε αυτούς που τους κέρδισε. Ένας αυτός είναι και ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει συν ένα βαθμό, γίνεται πολύ μεγάλο φοβορή για την τρίτη θέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τα Τρίκαλα. Οι τρεις νίκες που έχουν κάνει τα Τρίκαλα είναι με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, με τον Κόρυβο και με το Φάρο. Αν θυμάμαι καλά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Το αναφέρω, δεν έχω κάποια καινούργια πληροφορία. Απλά το αναφέρω γιατί τώρα που μιλάμε με διακοπή, με τα Τρίκαλα υποβιβασμένα και μαθηματικά και με τα οικονομικά θέματα που έχουν, το ενδεχόμενο να αποσυρθούν δεν έχει αποκλειστεί. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε πρώτη φορά. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και μετά τα Χριστούγεννα. Τότε που τα Τρίκαλα πάλι είχαν φτάσει με τέτοια κατάσταση, αλλά τότε εκεί μαζεύτηκε λίγο η τοπική κοινωνία και συνέχισαν να παίζουν.
Απλά τώρα επειδή δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, ούτε βαθμολογικό, έχουν πέσει και μαθηματικά και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα οικονομικά τα οποία δεν λύθηκαν μονίμως, είναι ένα θέμα και αυτό που μπορεί να προκύψει. Το έχουμε υπόψη μας, είναι η αλήθεια. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα κατά πόσο μπορεί να απασχολήσει. Έχουμε τζάμπολ στο ΆΚΑ σε λίγο. Το CSKA Χίμκι είναι στο 58-57, μεγάλο ντέρμπι γίνεται και σήμερα στη Μόσχα, ανάμεσα στις δύο ρωσικές ομάδες. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο ΆΚΑ, όλα έτοιμα και για μας, για να κάνουμε τη συνομιλία μας με τον Σταμάτο Μορελή. Σταμάτη, τι γίνεται, φίλε? Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Καλά είσαι, φίλο μου? Μου ακούγεις λίγο βαρύς. Βαρύς, εντάξει. Φαργέμαι καμιά φορά. Άστα να πάτε. Βαριόμαστε γιατί περιμένουμε να έρθει το βραδάκι λίγο να δούμε NBA. Ναι, να σου πω, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι λίγο πρωινός τύπος. Με τα μεσονύχτια κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ είμαι λίγο πρωινός τύπος. Δηλαδή, και γενικά δεν είμαι, ρε παιδί μου, κανένας που ξεσπεύτηκε μπετόνι στον ύπνο καμιά 10-12 ώρες. Είμαι λίγο αρρωστάκι. Με 6-7 ώρες είμαι κομπλέ. Σήμερα το μεσημέρι λίγο με πήρε, δεν άντεξα. Ξανά. Δηλαδή, με πήρε καμιά ώρα δύο. Κατάλαβες. Είναι δύσκολο από τώρα μέχρι το τέλος των play-off. Είναι μια περίοδος δύσκολη για τους μπασκετικούς, ναι, που θέλουν να δουν τα παιχνίδια όσο μπορούν περισσότερα. Γιατί είναι τέτοιες οι ώρες πια εκτός από το Σαββατοκύριακο που αναγκαστικά θέλει είναι θυσία. Θεωρώ εγώ ότι είναι θυσία. Ναι. Το να κάτσεις από τώρα και να μπεις στη λογική να δεις τα παιχνίδια του το play-off. Έτσι, γιατί εντάξει, το να δούμε στους τελικούς μια εβδομάδα, 10 μέρες, εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Να κάτσεις από τώρα να βλέπεις τόσα παιχνίδια μέχρι το τέλος και κάθε μέρα έχει ένα παιχνίδι να δεις που σε τραβάει το ενδιαφέρον. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να αφήσεις μια μέρα και να πεις εντάξει, σήμερα δεν έχει κάτι καλό. Ναι, ρε, κάθε μέρα έχει κάτι. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, παίρνει το Spurs σε Warriors. Έχει αποκτήσει πλέον μετά την χθεσινή δυσάρεστη είδηση με τη γυναίκα του Πόποβιτς, έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, με, ναι, Μεσίνα στον πάγκο. Με Μεσίνα στον πάγκο. Οι Spurs, εντάξει, συγκλονισμένο όλο το NBA για αυτή την είδηση του θανάτου της γυναίκας του προπονητή των Spurs του Πόποβιτς. Σταμάτη, εσύ που έχεις, ρε φίλε, μεγαλύτερη εμπειρία από NBA, ο LeBron έχει τόσο πολύ καλή σχέση με τον Πόποβιτς? Σε ρωτάω γιατί είδα τις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα που δεν το ήξερε ο άνθρωπος προφανώς και ρωτήθηκε και το πιάσα τα κλάματα ουσιαστικά. Γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Η διαφορά το συζητούσαμε και μέσα στη εβδομάδα την περασμένη που σου λέγα για το παλιό NBA με το καινούργιο NBA είναι πιο δεμένοι παίκτες και με τους προπονητές και με άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι μια, αυτό που λένε οικογένεια, βγαίνει σε αυτές τις στιγμές. Είναι πολύ λίγες οι έκθρες ανάμεσα σε παίχτες ή με προπονητές. Ναι. Και όλοι έχουν μια, ειδικά αυτοί που είναι πολύ τόπο επίπεδο. Δηλαδή τώρα ο Πόποβιτς, ο LeBron, αυτοί είναι ένα επίπεδο πάνω από κάποιους άλλους. Έχουν μια πολύ άλλη συνεργασία, έχουν μια διαφορετική συνεργασία και επαφή. Ναι. Έτσι δηλαδή, τώρα ας πούμε... Παρότι, ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι συνεργάστηκαν και γνωρίστηκαν, αυτό θέλω να πω, ναι, κατάλαβες. Όχι, κάποτε ας πούμε, έτσι ο Τζόρνταν με τον Ντόμας δεν μιλούσαν. Ναι. Έτσι, για τα παιχνίδια των Pistons με τους Chicago Bulls. Δεν μιλούσαν και όλοι λένε ότι αυτή η κόντρα ήταν η αιτία που ο Thomas δεν ήταν στην Dream Team του 92. Αλλά δηλαδή... Άλλα χρόνια. Μιλάμε για άλλες εποχές και άλλα δεδομένα, έτσι. Δηλαδή δεν πήγε ο Thomas στην Dream Team του 92 γιατί ας πούμε είχε πλακωθεί με τον Jordan. Καταλάβες. Δηλαδή μιλάμε για άλλα πράγματα τώρα. Πλέον αυτό δεν υπάρχει στην NBA. Δεν υπάρχει. Και εγώ έτυχε να δω και δηλώσεις του Kevin Durant, που μάλλον ενημερώθηκε ο Durant τώρα που έκανε δηλώσεις πριν το match και γύρισε προς τα πίσω που νομίζω ήταν ο Green ή κάποιος άλλος και φαινόταν, παιδί μου, ότι είναι συγκλονισμένος, κατάλαβες. Δηλαδή στεναχωρέθηκαν αληθινά, δεν το κάνουν για τους τύπους ή για τις κάμερες. Ας πούμε ο LeBron το μάθε μετά το τέλος του αγώνα χθες. Έτσι που έκανε μια μαγική εμφάνιση. Τους βγαίνει. Ειδικά να σου πω κάτι, ο Πόποβιτς είναι από τους προπονητές και τους ανθρώπους που χαίρει καθοριστικής εκτίμησης από το NBA. Ναι. Πραγματικά είναι από τις λίγες περιπτώσεις που όλο το NBA δεν έχει να πει κάποιος κάτι κακό για τον Πόποβιτς. Είναι ελάχιστα αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε για τον Κέρ μπορεί να πει κάποιος κάτι, ξέρω εγώ, για τον Στίβεν. Εντάξει, λιγότερα και, λιγότερα και τα χρόνια, έτσι. Εντάξει, τώρα ο Πόποβιτς είναι... Εντάξει, για τον Τζάκσον, ας πούμε. Μπορεί να πει κάποιος κάτι, αλλά για τον Πόποβιτς δεν υπάρχει κάποιος να έχει πει κάτι.
και παίχτης του, ας πούμε, που εντάξει αυτό είναι απίθανο, γιατί βλέπεις ότι οι Spurs είναι ομάδες που παίζουν με έναν κορμό εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω, έτσι. Mm-hmm. 15 mm-hmm. χρόνια οι ίδιοι παίχτες παίζουν σχεδόν. Είναι τελείως διαφορετικό και νομίζω ότι συγκλονίστηκε όλο το NBA από τη χθεσινή είδηση αυτή. Βέβαια αντιμετώπιζε προβληματικές εδώ και χρόνια η γυναίκα του Πόρου, αλλά εντάξει τώρα όταν έρχεται το μοιραίο νομίζω ότι όλοι έτσι ταρακούν και συγκλονίζονται. Ο Μεσίνα ήταν σήμερα στον πάγο και θέλω να δω αντίδραση Spurs, να δω τι γίνεται, γιατί σαν τέτοιες ξέρεις ή παίζει για τον προπονητή σου με πολύ περισσότερο πάθος ή ας πούμε λόγω της απουσίας του Πόποβιτς ας πούμε μπορεί να καταρρεύσουν οι Spurs. Ναι, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι όπως είναι η κατάσταση τώρα, ναι, ναι, σωστά. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κάτσω να το δω, γιατί εντάξει είναι και ξέρεις θα είναι και σε αρκετά μεγάλη συγκίνηση ας πούμε στο γήπεδο. Εντάξει. Και σαν παιχνίδι αξίζει να το δεις, αλλά γενικά νομίζω είναι καλό να όσο κάποιος μπορεί να το δει το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια ότι χθες, γιατί και εγώ το βράδυ που έβλεπα τα παιχνίδια έκανα έτσι μια βόλτα στο διαδίκτυο και άρχισε να βγαίνει σιγά σιγά σαν αίτηση. Mm-hmm. Ναι, λίγο πριν τελειώσει το μάτς τον Καβαλίρ, αφού τελείωσε κάποιο εκεί. Ναι. Οι αντιδράσεις των παιχτών ήταν πολύ έντονες, πραγματικά. Mm-hmm. Ναι. Σε σημείο που εμάς να μας παραξενεύεται στην Ελλάδα, πώς γίνεται αυτό ενώ είναι αντίπαλοι, είναι τελείως διαφορετική λογική. Όχι, εγώ σου λέω, δεν ήξερα ότι ο Λεμπρόν έχει μια αλφα σχέση τέλος πάντων με τον Πόποβιτς. Απλά είδα τις δηλώσεις του εκείνη την ώρα και όταν ενημερώθηκε, ο άνθρωπος ναι, δάκρυσε. Ναι. Δηλαδή βούρκωσε, κατάλαβες. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν ήξερα ότι είχαν τόσο καλή σχέση. Άμα δεις και τον Ντουράντ που ας πούμε χάνει τα λόγια τον Ντουράντ κάποια στιγμή, δεν μπορεί να μιλήσει και μετά ας πούμε μπαίνει στη λογική ότι. Πάμε στις ερωτήσεις να τελειώνουμε, κατάλαβα δηλαδή, ναι. Γιατί έκανε δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Και αυτό ας πούμε φαίνεται συγκλονισμένος και ο Κέβιν Ντουραντ. Ναι. Όταν ενημερώθηκε εκείνη τη στιγμή στις δηλώσεις ζωντανά, ας το πούμε έτσι, ότι έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Mm-hmm. Εντάξει, ο Πόποβιτς είναι από τους πιο αγαπημένους που θεωρώ ανθρώπους του NBA και παγκοσμίως γενικότερα. Δηλαδή μόνο του NBA που τον αγαπάνε. Έτσι δηλαδή. Τον αγαπάνε για την προπονητική του αξία, τον αγαπάνε για την αντιμετώπιση προς δημοσιογράφους στη διάρκεια των παιχνιδιών ή συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ακόμα και τώρα, ας πούμε, κάτι συνέντευξη τύπου του γίνεται viral. Ή αυτά που δηλώνει στα time out, ας πούμε, κάτι που το συχαίνεται, αλλά είναι υποχρεωμένος. Γενικά νομίζω ο Πόποβιτς είναι από τους ανθρώπους και τους προπονητές που έχουν μόνο συμπάθειες, δεν έχουν έχθρες. Έτσι, αν και, ας πούμε, κάποτε έχασε ένα πρωτάθλημα γιατί δεν έκανε φάουλ, ας πούμε. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει, ναι. Γιατί μπορεί να τον πω, το έχει δηλώσει και όλος δεν κάνει. Τελείωσε. Ναι, ναι. Και επειδή είναι αυτός που είναι. Μια φιγούρα, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στο NBA και γενικότερα στον κόσμο που να σου πει ότι ξέρεις μην άσχετος ή είναι παλιοχαρακτήρας ή είναι κάτι. Δεν. Mm-hmm. Έχει κάνει αυτό ας πούμε αρνητικό, έχει κάνει εκείνο, δεν το βλέπεις. Δηλαδή, και ας πούμε τότε την περίοδο που ήταν η ιστορία του με τον Greg Sager, τον παρουσιαστή, ο οποίος έφυγε και αυτός, πέθανε. Θυμάσαι και τότε, ας πούμε, ο Πόποβιτς είχε δείξει ένα πολύ πιο ανθρώπινο πρόσωπο και στο κομμάτι με τους δημοσιογράφους, κυρίως χάρη σε αυτό που εντάξει ήταν μια ζωντανή ιστορία για το NBA, έτσι, mm-hmm. μετά για δεκαετίες. Άλλαξε το χαρακτήρα του, έγινε πιο φιλικός, γιατί ήταν οι στιγμές τέτοιες. Πραγματικά νομίζω ότι, εντάξει, ήταν μια είδηση χθες που πραγματικά βλέποντάς το λεπτό με λεπτό, ο Νικό χτυπούσε συνέχεια σε όλα τα αμερικάνικα τα site, τα ειδησιογραφικά αθλητικά, χτυπούσε συνέχεια η είδηση αυτή. Και το βλέπεις παντού, δηλαδή ότι όλοι οι μπασκετικοί, είτε είναι στην Ελλάδα, παίκτες Αμερικανοί, είτε στο εξωτερικό, το χτυπούσαν κατευθείαν σαν είδηση, σαν γεγονός, σαν breaking news, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή φαντάζομαι τόσο πολύ, ας πούμε, επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο και εκτός από την Αμερική, εκτός από τον NBA. Έτσι που εντάξει λογικό είναι και να τους επηρεάσει πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν πέρσι σήμερα. Με Μεσίνα στον πάγκο, έτσι. Εγώ νομίζω ότι θα αντιδράσουν, να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το δίκοπο μαχαίρι που λες, πιο πολύ προς το πρώτο πάω παρά προς το να τους πάρει από κάτω εντελώς. Αρκεί βέβαια να βολέψει και λίγο το παιχνίδι. Έτσι τώρα, αν μπουν οι άλλοι και ο Τόμσον τα βάζει από παντού, ναι, οκ, okay, είναι δύσκολο να γυρίσουν. Ή ο Ντουράντ, ξέρω εγώ, είναι σε καμιά τρελή βραδιά. Είναι δύσκολο. Μην είναι σε βραδιά Λεμπρόν, γιατί χθες ο Λεμπρόν το πήρε μόνο στο μάτς. Ναι, ναι. Δηλαδή, χθες ήταν αυτό που λέγαμε, ρε φίλε, ότι οι Καβαλίες δεν παίζουν, δεν στρίβουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν, αλλά έχουν το Λεμπρόν. Ναι. Και ο Λεμπρόν χθες έβαλε 46. Πόσο θα το πάει όμως έτσι ο Λεμπρόν, πόσο μπορεί να αντέξει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι ερώτημα. Γιατί δηλαδή, χθες δεν μπορεί να βάζει κάθε μάτς 46 πόντους και να παίρνει 15 rebound και να δίνει και 10 assists. Συμφωνώ. Και επίσης χθες είδες ότι παρότι ήταν σε τέτοια βραδιά,
στις λεπτομέρειες το πήρε το παιχνίδι οι Καβαλιέρες. Δεν δηλαδή ότι το πήρανε εύκολα και ήταν 15-20 πόντους πάνω σε όλο το μάτς. Μα φυσικά δεν μου δίνουν να σου πω κάτι. Πριν όλες τις παιχνίδες έχουν το μπάσκετ. Όσα και να... που λέω λόγος και να βάλεις 50-60 πόντους. Έτσι, πάλι πρέπει και οι υπόλοιποι λίγο να... όταν παίζει μια σοβαρή ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ήταν, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο ζευγάρι αυτό. Είπαμε ότι παίζει μια σκληρή ομάδα. Τους έπαιρνα τον Λεμπρόν χθες 46 πόντους και πάλι κερδίσαν δηλαδή με την ψυχή στο στόμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί φαίνεται ότι οι άλλοι δεν μπορούν. Δηλαδή, αυτές οι πολλές αλλαγές στα ρόστερ και οι πιτσιρικάδες, φύγαν οι έμπειροι, ήρθαν οι πιτσιρικάδες, ο Kevin Love. Δεν ξέρω, βλέπετε να πούμε. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Έτσι, γενικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ο Λεμπρόν μπορεί μόνος του να τα... αλλά δεν σου κάνει αν αυτοί οι Καβαλιέρες καταφέρουν να πάνε τελικό και να χτυπήσουν το πρωτάθλημα, θα είναι καθαρά θέμα Λεμπρόν και νομίζω ότι εντάξει, δεν θα έχουμε δει ανάλογη εμφάνιση από άλλον παίκτη στην ιστορία του NBA. Ναι. Έτσι, δηλαδή και ο Τζόρνταν ότι έκανε ό,τι τα έκανε, είχε μια πλειάδα παιχτών δίπλα το οποίο ήταν εξαιρετική. Έτσι. Πιπέν, Χόρας Γκραντ. Δηλαδή τον Τζόρνταν, ο Λεμπρόν αυτή τη στιγμή δεν παίζει κανείς. Δηλαδή, ό,τι θα το κάνει, θα το κάνει μόνος. Ναι, και μην το πάμε και τόσο πίσω. Στα πριν δύο χρόνια που πήρε το πρωτάθλημα, είχε τον Ίρβινγκ από δίπλα, έτσι. Έτσι, ναι, ναι, δεν είναι. Πλέον, εγώ σου λέω, βλέποντας τα δύο πρώτα παιχνίδια, εγώ θεωρώ ότι οι Καβαλιέρες αποκλειστούν. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα αποκλειστεί το κλίμα. Δεν ξέρω αν θα αποκλειστούν. Ναι, απλά νομίζω ότι είναι τόσο έτσι ισορροπημένο το ζευγάρι και ίσως η Ινδιάνα λίγο και πιο καλή ομάδα, που δεν μπορείς να πεις ότι. Ναι, έχει τη σειρά στο Cleveland οι Cavaliers και θα κάνουν 2-0. Ή έχει τη σειρά στην Ινδιάνα οι Pacers και θα κάνουν αυτοί δύο νίκες και θα πάνε στο 3-1. Ναι. Είναι πολύ, πολύ ισορροπημένο. Στην σειρά μέχρι στιγμής στα δύο μάτς, εγώ θεωρώ ότι θα αποκλειστούν οι Cavaliers. Mm-hmm. Εντάξει, είναι παρακινδυνευμένο, αλλά δεν πιστεύω ότι ο LeBron μπορεί. Άμα το κάνει αυτό θα είναι κάτι απίστευτο, έτσι, να τους κουβαλάει συνέχεια μόνος του. Αν δεν ξυπνήσουν οι υπόλοιποι να παίξουν μπάσκετ. Θα μπεις τώρα πώς να παίξουν μπάσκετ όταν πριν 3 μήνες ξέρω εγώ έγινε ανταλλαγή και ήρθαν 4-3 πώς ήρθαν και φύγαν άλλοι 3 και... Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους κουβαλήσει τόσο πολύ ο Λεμπρόν. Ναι. Και άλλοι είναι καλή ομάδα, σκληρή, δεν είναι δηλαδή να παίζεις με καμιά Ουάσιγκτον ή με κάποια άλλη ομάδα, σου λέγανε ναι, εντάξει, μπορεί να περάσουν καβάλες, αλλά είναι σκληροί παίσεις. Mm-hmm. Έτσι, και το δείξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς φέτος και απέναντι από το Κλίβανα κυρίως. Που τους είχαν 3-1 στην κανονική περίοδο. Δεν είναι εύκολο ζευγάρι για τους Καβαλιέρες. Δεν ήταν εύκολο. Θα προτιμούσα να πιστεύω κάποιον άλλον αντίπαλο. Mm-hmm. Να δούμε, βάζει έχει πολύ ψωμί τα play-off. Πραγματικά εντυπωσιακά παιχνίδια, εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ο Παρίκαλος που λέγαμε χθες, ο Μίτσελ, έκανε το. Το πήρε μόνος του. Το 1-1. Αυτός ρε φίλε δεν είναι. Είναι σαν να μην είναι ρούκι. Είναι φοβερός ο τρόπος που παίζει. Ναι. Και η Big 3 της Οκλαχώμας τελευταίο περίοδο νομίζω δεν σκοράραν και οι τρεις δεν σκοράραν τίποτα. Δηλαδή ο Γιο Μίτσελ κάνει εκπληκτικά πράγματα στη Γιούτα. Δεν είναι. Έχει ξεφύγει από το ρούκι πλέον αυτός πραγματικά. Δηλαδή όλοι λένε για τον Μπεν Σίμονς, αλλά νομίζω ότι με διαφορά ο Μίτσελ θα τους κάνει εκπληκτικά πράγματα. Είναι σαν να είναι στη Γιούτα καμιά 7-8 χρόνια και τώρα είναι στο πικ του. Έτσι, ναι. Είναι εκπληκτικό σωματικά. Δηλαδή, αν μπορείς η Γιούτα και χτίσει πάνω του και βρει παίκτες να χτίσει πάνω του, εντάξει, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα χτυπήσει πρωτάθλημα κάποια στιγμή μετά από χρόνια, αλλά τουλάχιστον θα εδραιώσει μια θέση στα play-off της Δύσης που είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Έτσι, και σήμερα μια θέση έχει και Μαϊάμι, νομίζω. Σήμερα δεν είναι αυτό. Σήμερα. Στις 2 δεν είναι το Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια. Ναι, στις 2 με αφίβολα και πάλι τον Βίβ. Ναι, έχει ταξιδέψει, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα αγωνιστεί. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα το χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, αν δεν παίξει και σήμερα πάλι ο Embiid, νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τη Φιλαδέλφεια. Γιατί αν βρεθούν 2-1 κάτω. Εντάξει. Θα δούμε πάντως. Είναι διάφορα ζευγάρι. Είναι καλά παιχνίδια και τα σημερινά, Νίκο. Είναι πολύ καλά. Ναι. Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πολύ και αυτό το ζευγάρι του Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια. Γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες, ρε παιδί μου. Και μου κεντρίζουν πολύ το ενδιαφέρον. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση στο Μαϊάμι στο δεύτερο παιχνίδι, γι' αυτό να το ξαναδώ. Ναι, δεν έχει πλέον αυτό που λέγαμε και την περσμένη εβδομάδα. Πέρσι τα πλέον. Δεν φαντάζει κάποιο ζευγάρι να γίνει πολύ εύκολη σκούπα. Δηλαδή, τη στιγμή φαίνεται ότι το Τορόντο και οι Ρόκετς που
ήταν το νούμερο ένα. Τα υπόλοιπα όλα είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Πολύ δύσκολα ζευγάρια, είναι όλα τους, όλα τους. Να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, εντάξει. Δύναμη να έχουμε να ξενυχτάμε. Αυτό είναι να σου πω την αλήθεια, γιατί θα το πάμε εκεί σε πολύ ξενύχτη. Ναι, ναι. Μέχρι να τελειώσουν τα play-off. Έχει ακόμα πολύ. Έχει ακόμα πολύ. Τώρα στα του Άρη υπάρχει κάτι καινούριο. Έβλεπα πριν ότι, έχει ένα, ότι προγραμματίστηκε ένα φιλικό. Κάνει ένα φιλικό. Άρης αυτό που λέγαμε και προχθές και χθες θα κάνουν φιλικά. Θα γίνει ένα το Σάββατο τώρα με το γυμναστικό Φάρο στο Αλεξάνδριο και κλεισμένο φυσικά το θυρών. Θα ήταν είδηση να ήταν ανοιχτό το φιλικό στον Άρη. Τα τελευταία χρόνια γενικά τα φιλικά του Άρη είναι κλειστά τελείως. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει αυτή η λογική από τους εκάστοτε προπονητές. Δηλαδή δεν είναι θέμα αγγέλου. Είναι θέμα εκάστοτε προπονητών που έρχονται στον Άρη, λες και μας φοβούνται να μην γράψουμε κάτι. Έτσι. Δηλαδή και στην προετοιμασία ουσιαστικά δεν άφηνε κανένα να πάμε, δηλαδή δεν θα μας διευκόλυνε, όχι δεν άφηνε, δεν θα διευκόλυνε την όλη διαδικασία. Και στα φιλικά που γίνονται μέσα στη χρονιά πάλι υπάρχουν έτσι και κλεισμένο των θερών, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλει το φιλικό να είναι κλειστό. Λογικά θα δώσει και ακόμα ένα τουλάχιστον μέσα στη διάρκεια της διακοπής ο Άρης. Έτσι πιθανολογώ ίσως πάλι με τον Φάρο να είναι το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Τώρα πώς μπορείς να δίνεις φιλικά με μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο ουσιαστικά. Αχ, θα μου πεις δεν υπάρχουν και εύκαιρες ομάδες έτσι για να παίξεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Στην προετοιμασία κανονικά συνεχίζεται οι καθημερινές προπονήσεις. Ο Μπέλ είναι πολύ καλύτερα και κάθε μέρα αυξάνει το ρυθμό προπόνησης και την παρουσία του. Αυτή είναι όσο εξακολουθεί να είναι το μικρό πρόβλημα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Κάνει θεραπείες και υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα είναι κανονικά έτοιμος την επόμενη εβδομάδα. Αν όχι την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο δεν τίθεται θέμα να μην παίξει. Έτσι που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εγώ περιμένω εδώ και αν θα βγάλει κάτι ο Βασική Επιτροπή σήμερα για το τι έγινε, αν συζητήθηκε το θέμα του Άρη οτιδήποτε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, το διοικητικό νομίζω το είπαμε ότι μπαίνει στην άκρη τη στιγμή το διοικητικό. Αυτό που προτεύει είναι να πληρωθούν υποχρεώσεις που έχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και αναφορικά βέβαια πάντα με υπαλλήλους, με παίχτες, έτσι να μην υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτά. Και σιγά σιγά όλα θα βρουν το δρόμο τους για το μέχρι το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι φυσικά που θα έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Απλά ο κ. Γουλιάνος θέλει όσο μπορεί πιο γρήγορα να τελειώνει με το θέμα των μετοχών. Έτσι να είναι και επίσημα ο άνθρωπος που κατέχει το 90% των μετοχών. Προκειμένου μετά να μπορέσει να καθίσει το τραπέζι με όσους θέλουν να βοηθήσουν. Να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έτσι, τι χρήματα μπορεί να βάλει ο καθένας. Τι ποσοστό μετοχών να πάρει. Για να προχωρήσει αυτή η κατάσταση, αυτή η περίεργη πραγματικά κατάσταση που πήγατε στον Άρη. Τουλάχιστον βέβαια δεν είναι σε φάση Λάσκαρη, γιατί αν ήταν ο Λάσκαρης Νίκο τώρα θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα, δυστυχώς. Ναι. Αν ήταν ακόμα τώρα, θεωρώ, εκτιμώ ο Λάσκαρης στον Άρη, τώρα απλά θα καλούσαμε τον κόσμο για συλλαλητήρια, για να μην διαλυθεί η ομάδα και τα σχετικά. Δηλαδή δεν θα φτάνει σε αυτό το σημείο τώρα ο Άρης να έχει ομάδα, θεωρώ, με Λάσκαρη. Έτσι και ο Λάσκαρης, ο οποίος δυστυχώς έτσι πως είναι δομημένα όλα στην Ελλάδα, διέλυσε μια ομάδα, γιατί πραγματικά τη διέλυσε, και θα απολαμβάνει τη ζωή του στην Αθήνα, τις διακοπές του και τα σχετικά. Έτσι δεν, σαν να μην έγινε τίποτα ουσιαστικά. Δεν ξέρω κατά πότε πρέπει να αλλάξουν κάποιοι νόμοι και ξέρω να τιμωρούνται κάποιοι που κάνουν χρέη, ακόμα και στην περίπτωση της μεταβίβασης είναι τους πιέζει περισσότερο το κράτος να πληρώνει τα χρέη τους. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κομμάτι. Γιατί φεύγει ο Νίκος Λάσκαρης, έρχεται ο κύριος Γουλέλμος, ο οποίος ναι, θέλει να δώσει μια λύση, αλλά τα χρέη είναι στον Άρη. Ο κύριος Γουλέλμος μπορεί μετά να φύγει, να τα δώσει κάποιον άλλον, τα χρέη όμως θα παραμένουν στον Άρη. Και όσα χρόνια και να περάσουν, ουσιαστικά μέσω του Άρη θα πληρώνονται τα χρέη. Έτσι δεν θα πληρώνονται. Μέσω της, εκτός να μαρτύρει κάποιος και πει πάρτε 10 εκατομμύρια και πληρώσετε τα χρέη. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτός ο κάποιος, όλη η διαδικασία περνάει μέσα από τον Άρη, μέσα από τα τηλεοπτικά του Άρη, μέσα από τα εισιτήρια του Άρη, μέσα από το μπάτζετ των μεταγραφών του Άρη, έτσι και το καθεξής. Δηλαδή ο Άρης ουσιαστικά την πληρώνει. Και πάλι.
Να δούμε. Αυτά, αν υπάρξει κάτι στο θέμα αυτό, θα ενημερώσουμε. Δηλαδή και μέχρι το τέλος ακουμπήσει πιο μετά, θα ενημερώσουμε τους όλους. Αν υπάρχει κάτι οριστικό. Αλλά δεν νομίζω, αυτό που είπαμε και χθες, δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Okay. Ωραία, Σταμάτη, ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Αυτά και από το Σταμάτη Μουρελή. Κουβέντα και για το NBA και φυσικά για το ρεπορτάζ του Άρη που είπαμε. Αυτές τις ημέρες λόγω μη αγωνιστικής δράσης είναι λίγο μειωμένο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δούμε λίγο πώς έχει το πρόγραμμα και στις μικρότερες κατηγορίες. Έχει ξεκινήσει το Παναθηναϊκός Ρεάλ. Είναι στο 16-11, 2 και 17 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Τσέσεκα προσπαθεί να ξεφύγει από τη Χίμκι. Δεν το καταφέρνει μέχρι τώρα πάντως. Το 34 είναι το παιχνίδι. 73-70 είναι το σκορ στο δεύτερο μάτς στη Μόσχα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Yeah. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10 για περίπου 18-19 λεπτά ακόμα. 21-16 στο τέλος της πρώτης περίοδου μπροστά ο Παναθηναϊκός με buzzer beater τρίποντο του Σιγκλετών που είναι και ο πρώτος του σκόρερ μέχρι στιγμής με 7 πόντους. 21-16 χαμηλό το σκορ, αρκετό το ξύλο που πέφτει μέχρι στιγμής στο ΑΚΑ. Από τη Ρεάλ δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος, ο Τέιλορ έχει 5 πόντους. Η Ρεάλ η οποία έχει καταφέρει να πάρει 6 επιθετικά rebound μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, έχει μαζέψει 15 μέχρι τώρα απέναντι στα 6 που έχει μόλις ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά μπροστά είναι η ομάδα του Πασκουάλ και η Ρεάλ είναι πολύ άστοχη μέχρι τώρα έχοντας 4 στα 14 δίποντα και 1 στα 4 τρίποντα μέχρι τώρα. Ρεάλ που έχει πολλές περισσότερες επιθέσεις και κατοχές μέχρι τώρα, αλλά είναι αρκετά άστοχη για τον Παναθηναϊκό. Καλάθης που έκανε ένα καταπληκτικό μάτς στο πρώτο. Δεν έχει δώσει καμιά 15 ασίστ μέχρι τώρα, έχει δώσει 2 και έχει βάλει και ένα τρίποντο. Στη Μόσχα η ΤΣΣΚΑ πήγε να ξεφύγει, πήγε στο συν 9, είναι 79-72 τώρα. Μείωσε για λίγο η Χίμκι. Είμαστε στο 37ο λεπτό εκεί. Έχει time out η ΤΣΣΚΑ. Για ΤΣΣΚΑ έχει 21 ο Ροντρίγκεθ μέχρι τώρα. Και είναι πρώτο σκόρερ τη. Από 15 ο Κλάιμπερν και ο Χίγκινς. 14 ο Χάντερ. 12 ο Αντόνοφ. Για τη Χίμκι έχει 17 ο Γκίλ. Έχει 12 ο Σβέντα, αλλά χωρίς πολύ καλά ποσοστά με 4 στα 11. 4 στα 10 σουτ μάλλον. 11 έχει ο Άντρος. Να δούμε αν ΤΣΣΚΑ θα κάνει το 2-0. Πάμε λίγο να δούμε πριν κλείσουμε τι έχει το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής στην Α2. Υπενθυμίζουμε ότι το Περιστέρι έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρωτιά και την άνοδο στην Α1. 26-1 μέχρι τώρα. Ο Χολαργός είναι στη δεύτερη θέση με 49 βαθμούς. 47 έχει ο Ηρακλής. 45 ο Απόλλων Πάτρας. 43 η Καστοριά που είναι στο 16-11. 15-12 η Δόξα Λευκάδας που είναι λίγο παρακάτω. Και παίζει και αυτή για την πέμπτη θέση. Τώρα, αυτή την αγωνιστική ο Ηρακλής παίζει με το Μαρούσι. Όλα τα παιχνίδια είναι Σάββατο. Ο Ηρακλής υποδέχεται το Μαρούσι στις 5. Ο Χολαργός παίζει με την ΑΕΛ Άρης. Συλλογική λέει ότι ο Χολαργός θα συνεχίσει με νίκη απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι η τελευταία ομάδα και υποβιβασμένη. Οπότε αυτό που έχει να κάνει με το να κυνηγήσει ο Ηρακλής τη δεύτερη θέση, έχοντας τις δύο νίκες επί το Χολαργό για να παίξει με τον Χολαργό, είναι πολύ δύσκολο. Η Καστοριά παίζει με το Περιστέρι. Αυτό το παιχνίδι είναι Σάββατο στις 4. Στις 5.30 είναι το Δούκας Αρκαδικός. Στις 5 μετά Δόξα Λευκάδας με τον Ερμή Αγιάς. Ο Εθνικός με την Καρδίτσα. Το Ψυχικό με τον Παπάγου. Και ο Αμίντας με τον Απόλλωνα Πάτρας. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, εδώ και αρκετό καιρό είναι η αλήθεια. Ο Ηρακλής θα παίξει με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ο τρίτος Ηρακλής με το τέταρτο Απόλλωνα Πάτρας, εκτός και να γίνει κάποια έκπληξη στο τέλος και ο Ηρακλής καταφέρει να βάλει από κάτω το Χολαργό ή να τον πιάσει μάλλον, γιατί στην ισοβαθμία τον έχει έχοντας δύο νίκες. Αν γίνει αυτό, δηλαδή ο Ηρακλής τερματίσει τρίτος σε κανονική περίοδο και ο Απόλλων Πάτρας τερματίσει τέταρτος, ο Ηρακλής πηγαίνει με ένα 2-0 στην πλάτη του. Ο Απόλλων θα ψάχνει μία νίκη και ο Ηρακλής τρεις. Έτσι έχει η κατάσταση. Δηλαδή μια ομάδα που έχει τερματίσει πάνω από την άλλη στην κανονική περίοδο. Αλλά επειδή έχει χάσει δύο φορές την κανονική περίοδο από αυτή που θα αντιμετωπίσει στα play-off, έχει μειονέκτημα. Παγκόσμια πρωτοτυπία, πραγματικά. Αυτά από την Α2. Πηγαίνοντας λίγο στον πρώτο όμιλο της Β' Εθνικής, και εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, με τον Ιωνικό να έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στην Α2. Γενικά ο Ιωνικός είναι μια ομάδα που
πολλοί την περιμένουν και του χρόνου να είναι πρωταγωνίστρια στην Α2. Με τσάπα πρόεδρο και το όνομα του Γιαννάκη είχε ακουστεί για να επιστρέψει εκεί και διάφορες έτσι προτάσεις και διαθέσεις υπάρχουν για να για την επόμενη σεζόν. Τώρα, από εκεί κάτω είναι ο Διαγόρας Πριοπηδέων που είναι στους 44, τρίτος είναι ο Ιπποκράτης, τέταρτος είναι ο Τρίτων, πέμπτος ο Πανερυθραϊκός. Αυτή την αγωνιστική το Σάββατο επίσης στις 2 είναι το παιχνίδι του Παγκρατίου με τον Ιπποκράτη, στις 5 μετά είναι το παιχνίδι της Κορίνθου με την Κηφισιά, ο Πρωτέας Βούλας με τον Πανερυθραϊκό, το Κοροπή με τον Πανελευσυνιακό. Επίσης στις 5 είναι και το και η Μάνδρα με τον Ιωνικό Νίκαιας και, και το Ζωγράφο με την Δάφνη Δαφνίου και ο Διαγόρας Δρυοπηδέων με τον Τρίτονα, ντέρμπι αυτό. Στις 6 είναι το παιχνίδι στην Κρήτη, το Ηράκλειο με τον Ίκαρο Νέας Μήνης. Πηγαίνοντας στο δικό μας τον όμιλο, το δεύτερο της Β' Εθνικής, εκεί δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, τα πάντα είναι ανοιχτά ακόμα και τώρα που μιλάμε. Ο Χαρίλος Τρικούπης είναι πρώτος, έχει 43, η Καβάλα είναι δεύτερη, έχει 42, η Ίκαρη Σερών είναι τρίτη, έχουν 41, η Ευρώπη Ευχοχωρίου είναι στους 40 και μετά λίγο πιο κάτω είναι το Στρατόνι, το Ανατόλια που είναι στους 38. Αυτή την αγωνιστική όλα τα μάτια είναι στις 5 το Σάββατο. Τα Φάρσαλα παίζουν με το Χαρίλαο Τρικούπη, το Στρατόνι παίζει με τη Χαλκιδόνα, η Ασπίδα Ξάνθης παίζει με τη Γέφυρα, ο Ερμής Λαγκαδά με την Ευρώπη 87, οι Μαχητές με την Ελιμία, τα Ανατόλια με τους Τιτάνες Παλαμά και το Αγρίνιο παίζει με την Καβάλα. Είναι αρκετά πιθανό οι δύο έτσι πρωτοπόροι να συνεχίσουν με εκτός έδρας νίκες. Έτσι έχει κατάσει και στη Β' Εθνική στον όμιλο του Βορρά. Αυτά με τις μικρότερες κατηγορίες. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ είναι ντέρμπι. 23-21 είναι το σκορ. 6-46 πριν το ημίχρονο. Είπαμε, πολύ δύσκολα θα ξαναβλέπαμε εικόνα αγώνα όπως αυτή στο πρώτο μάτς. Με τον Παναθηναϊκό είναι τόσο κυρίαρχος. Και είναι και αυτό που λέγαμε ότι η Ρεάλ έχει ένα προβάδισμα κάτω από τη ρακέτα. Τέλος πάντων, κάτω από το καλάθι, μάλλον μέσα στη ρακέτα. Και αυτό που τυπώνεται μέχρι τώρα με τα περισσότερα rebound που έχει. Και όσο βλέπω και εγώ το παιχνίδι, προτιμά να πλησιάσει εκεί κοντά. Να πλησιάσει στο καλάθι. Έχει πάει στο βάθος του πάγκου πλέον ο Πασκουάλ. Έχει βάλει και τον Πέιν μέσα. Δίνοντας κάποιες ανάσες λίγο και στον Γκις και τον Σίγκλετον. 23-21 είναι με το Ρέγκες να είναι στις βολές. Στη Μόσχα τώρα έχει time out η Χίμκι, είμαστε στο 84-77, έχει ακόμα 2 λεπτά, φαίνεται σε κά πάει να κλειδώσει την νίκη και το 2-0. Να δούμε και εκεί ποια θα είναι η εξέλιξη, λογικά θα την προλάβουμε πρωτού κλείσουμε το τέλος του αγώνα στη Μόσχα. Πριν με το σταμάτη κάναμε λίγο μια αναφορά, όχι μια αναφορά, μιλήσαμε λίγο για το τι γίνεται στο NBA. Το πρόγραμμα σήμερα για εσάς που είστε λίγο σαν και εμάς και ξενυχτάτε ή ξυπνάτε, γιατί εγώ έτσι το κάνω, να ξέρετε. Σήμερα στις 2 είναι το Φιλαδέλφια Μαϊάμι, στις 4 είναι η σειρά εδώ είναι στο 1-1, στις 4 είναι το Pelicans Trail Blazers. Οι Pelicans έχουν κάνει 2 νίκες στο Portland και τώρα η σειρά πηγαίνει στην έδρα τους, είναι στο 2-0, και στις 4.30 είναι το San Antonio Golden State Warriors, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Ναι, μεν οι Warriors είναι στο 2-0, αλλά μετά από αυτό που έγινε με το θάνατο της γυναίκας του Greg Popovich, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για την ομάδα των Spurs, που ξαναλέω ότι μπορεί να κάνει ένα πολύ κακό πρώτο μάτς. Στο δεύτερο μάτς ήταν πολύ καλά προπονητικά και αν ήταν λίγο πιο εύστοχοι θα μπορούσαν ή να διεκδικούν το παιχνίδι στο τέλος ή ακόμα και να το πάρουν. Δεν ήτανε, ήταν πιο εύστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο οι Warriors, κέρδισαν με 15 πόντους. Έτσι έχει το πρόγραμμα σήμερα στο NBA. Και αύριο έχει ωραία παιχνίδια. Αύριο παίζει για Γιάννης. Πολύ αργά όμως. Προς Σάββατο είναι το παιχνίδι του Γιάννη με τη Βοστόνη. Και εκεί η σειρά στο 2-0 για τη Βοστόνη μεταφέρεται τώρα στο Μιλγόκι. Να δούμε αν οι Bucks μπορούν να επιστρέψουν. Στις 4.30 αυτό το μάτς αύριο, δηλαδή Παρασκευή προς Σάββατο. Αύριο έχει επίσης και το Washington Toronto στο 2-0 είναι οι Raptors. Και το Indiana Cavaliers, λέγαμε χθες ότι ο LeBron έκανε ένα παιχνίδι καταπληκτικό, τελείωσε με 46 πόντους παρακαλώ. Αλλά αυτό που λέγαμε πριν και με το σταμάτη, ναι, με τον LeBron είχε 46 πόντους και ήταν
τεράστιος πρωταγωνιστής, αλλά οι Cavaliers δεν νίκησαν εύκολα. Ως το τέλος το παιχνίδι παίζονταν, νίκησαν με 197 την Ινδιάνα, η οποία δείχνει να είναι πιο ομάδα. Μπορεί να μην έχει LeBron, αλλά και σκληρή ομάδα δείχνει και σίγουρα πιο ομάδα είναι από τους Cavaliers, οι οποίοι κάναν πάρα πολλές αλλαγές μέσα στη σεζόν, αλλά η εικόνα τους δεν έχει βελτιωθεί για τόσο. Δεν έχει βελτιωθεί. Στα μάτια είπε ότι πιστεύω θα περάσει η Ινδιάνα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι και δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση ακόμα κι αν η Ινδιάνα κάνει δύο νίκες ή κάνουν οι Cavaliers δύο νίκες ή κάνουν από μία νίκη τώρα που η σειρά μεταφέρεται στην Ινδιάνα. Όλα είναι ανοιχτά και για εκεί. Βάζει ένα καλάθι και φάουλ ο Πέιν με τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες που είναι πάρα πολύ ψηλός, αλλά ο Πέιν τον πήγε με πλάτη, σηκώθηκε πολύ δυναμικά, πήρε και το φάουλ. 25-25 είναι και έχουμε παιχνίδι στο ΆΚΑ σήμερα. Δεν είναι το παιχνίδι όπως ήταν πριν δύο μέρες. Τελικό έχουμε. Λοιπόν, 86-80 είναι τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού στη Μόσχα. Η Τσεσεκά με τη Χίμ, και 87-80 βάζει τώρα μια βολή η Τσεσεκά. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι εκεί. Είμαστε στα 50 δευτερόλεπτα περίπου πριν το τέλος. Πολύ μεγάλη διαφορά για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, που είναι αρκετά πιθανό να κάνει το 2-0 και να γίνει το πρώτο μεγάλο φαβόρι για παρουσία στο Final Four. Πρωτού κλείσουμε, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι Ευρωλίγκα NBA, που φυσιολογικά μένουμε εκεί γιατί είναι στο επίκεντρο αυτήν την αγωνιστική, αυτή την εβδομάδα μάλλον, αυτές τις μέρες. Επειδή βλέπω ότι έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και επειδή πλησιάζει και το Final Four του Basketball Champions League, έτσι μην το ξεχνάμε, είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που... το παράλληλο Σαββατοκύριακο μάλλον, συγγνώμη. Βλέπω ότι έχουν προκύψει τα ονόματα των διαιτητών, δεν το αναφέραμε χθες. Έλληνας δεν υπάρχει. Έχει κάτι διαιτητές εκεί, πω. Αυτός ο Ματσόνι, ο Ιταλός που βλέπω εδώ είναι, δεν θυμάμαι παιχνίδι που να έχει σφυρίξει, να μην έχει γίνει ενωκάτω η κατάσταση. Έχει Λιθουανό, έχει Ρουμάνο, έχει Σέρβο, έχει Βόσνιο, έχει Κροάτι, έχει Τούρκο, έχει Ιταλό. Αυτή είναι η διαιτητές του Final Four του Champions League, το οποίο έχει αυτή τη διακοπή, να το πω έτσι, λόγω του Final Four που θα γίνει 4 με 6 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, τώρα διεξάγεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με αυτό, με αυτή τη διοργάνωση, στην οποία φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω και της παρουσίας της ΑΕΚ. Τώρα είπαμε στο επίκεντρο είναι η Ευρωλίγκα, δεύτερα παιχνίδια σήμερα, δεύτερα παιχνίδια και αύριο του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε. Χάνει τη βολή ο Ταβάρης, 27-27 είναι και το σκορ, 4-48 έχει ακόμα για το ημίχρονο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα τα μαζεύουμε, Γιάννη Ζάτση. Αρκετά μας τραβήξανε σήμερα, αρκετά μας ταλαιπωρήσαν όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Ωραία. Δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν ο Δόξας. Εδώ και 40 χρόνια, Δόξας Μπαχαρικά και Βότανα φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Για όσους αγαπούν τη μαγειρική στο σπίτι ή την εστίαση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και έχει να κάνει με Μπαχαρικά και Βότανα, είναι στο Δόξα του Ολυμπίου Διαμαντή 21, 550-646 το τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr στο site της εταιρείας. Ο Πέιν συνεχίζει να καρφώνει. Ο Πέιν έχει μπει στα χέρια του, στα παπούτσια του Γκίστ, έχει βάλει 6 συνεχόμενους πόντους και έχει δώσει μεγάλη ενέργεια από τον πάγκο. 29-28 είναι το σκορ εκεί. Ο Γκλιν Παντελίδης επίσης μαζί μας. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα 2310-938-875 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μαζί μας πάντα και το hair salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, στη Γεωργίου Σταύρου 5. Ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και σας προτείνουν απλές και πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. 23-10-282-700 για να κλείσετε το ραντεβού σας και Facebook και Instagram George Maskas Hair Salon. Αυτά λοιπόν από εμάς, από Basket City. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Κυλώνης στον Λίμπερο το επόμενο δίωρο. Εμείς τα λέμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη, πάλι με αρκετό μπάσκετ, παρότι δεν υπάρχει Α1, θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά εδώ και με πλήρες team και με Σταμάτη Μουρελή. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.